Όποτε ακούω τη λέξη βράχος, γυρίζω και ψάχνω να δω ποιος με φωνάζει. Ίσως γιατί γυναίκα βράχο με είπαν, χωρίς να με ρωτήσω. Κι εγώ αγόγγιστα το αποδέχτηκα. Έγινα ο βράχος που πάνω του στηρίχθηκαν για να ξαποστάσω όσοι πέρασαν από τη ζωή μου. Νερό ήταν η θάλασσα. Με το αλάτι της μου έπλαινε τις πληγές. Όταν αναζητούσα τρυφερότητα, φροντίδα, οι αγέριδες με χάιδευαν. Ήμουν η γυναίκα βράχος, η γυναίκα στήριγμα, η έννοια για όλους και για όλα. Κι ήρθαν φορές που στη ζωή παράπονα έκανα, αφού κανείς δεν σκέφτηκε αν ήθελα κι εγώ ένα βράχο να κουμπίσω για να ξεποστάσω. Κανείς δεν με ρώτησε αν ήθελα να γίνω κομμάτι. Τους έφτανε να με βλέπουν, να στέκομαι αδιαμαρτύρητα, ακίνητη και δυνατή. Κάποια στιγμή σαν να έγινε σεισμός, έμεισα ρογμές και οι ρογμές μου πήρανε αέρα. Κανείς δεν τις πρόσεξε. Και αυτές όλο ένα μεγάλωνα, ζητούσαν ελεύθερες ανάσες. Κι εγώ η γυναίκα βράχος, ο βράχος προστάτης, το πέτρινο καταφύγιο, άρχισα να γίνομαι σκόνη και δρύψανα. Κι έγινε η γυναίκα σκόνη. Και μετά ενώθηκα με τους εμένους και ελευθερώθηκα. Το Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης άνοιξε τις πύλες του, άνοιξε τις πόρτες του μάλλον, για τη χειμερινή περίοδο. Έχουμε απόλυτη ανάγκη από το θέαμα, από την τέχνη γενικότερα. Αρκετή εσωστρέφεια, αγωνία ζήσαμε λόγω των συνθήκων, των δυσμενών αναπάντεχων συνθήκων. Έχουμε ανάγκη από εξωστρέφεια και αυτή την εξωστρέφεια μας τη δίνει το θέαμα, η τέχνη, γενικότερα η μουσική θα έλεγα, γιατί η μουσική ξυπνάει μέσα μας όλες τις αισθήσεις. Σήμερα λοιπόν στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Δήμο Παπάγου Χολαργού υποδεχτήκαμε την Άννα Μπιθικότσι σε μια διαφορετική παράσταση, μια διαφορετική εκδήλωση, μια μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της «Η γυναίκα των τεσσάρων εποχών», διανθισμένη με αγαπημένα κλασικά σχεδόν ελληνικά τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει, όλοι έχουμε αγαπήσει. Πλήθος κόσμου αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση. Όλοι αισθανθήκαμε βαθύτατα συναισθήματα, άλλοτε θλίψης, άλλοτε χαράς, άλλοτε αναρωτιόμαστε για το πόσους ρόλους πραγματικά έχει η γυναίκα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που γίνονται τόσες εκδηλώσεις στο Δήμο μας. Θα συνεχίσουμε με θεατρικές παραστάσεις, με φεστιβάλ, παιδικό φεστιβάλ χοροδιών, φεστιβάλ ενηλίκων χοροδιών.
Έχουμε και άλλες συναυλίες, θα κάνουμε παρουσιάσεις βιβλίων, θα φέρουμε τον ιστορικό τον κύριο Βερέμη και πολλά άλλα διάφορα. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού είναι πάρα πολύ δραστήριος και σε αυτόν τον τομέα του πολιτισμού, τον οποίο και υπηρετώ ως αντιδήμαρχος εδώ και αρκετά χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.